θα σας πάω σε λίγο πιο περίεργα πράγματα, μαύρες μαγείες, ιστορίες, κακό. Δεν ξέρω, παιδιά, αν είμαι σίγουρη για αυτό που έχω κάνει σήμερα που σας έχω φέρει εδώ. Δεν είμαι πολύ σίγουρη. Περιμένω να μου... Ούτε εμείς. <laughs> Μια κακή επιλογή θα έλεγα. <laughs> Ούτε εμείς. <laughs> <laughs> λοιπόν, yeah. Γιάννης Αποσκήτης μαζί μας. Ο σκηνοθέτη τη okay. παράσταση, Γεια σου Γιάννη, και Γιώργο Κατσί, yeah. ηθοποιό. Yeah. Τι ιδέα τώρα ήταν αυτή, Μαύρη μαγεία. Έχουμε πει: Οι νεκροί με του νεκρού, οι ζωντανοί με του ζωντανού. Ε, Εμεί πάμε να τα μπλέξουμε. Ναι, πάτε λίγο να τα μπλέξετε. Και ο υπότιτλο είναι άσε του νεκρού να πεθάνουν, έτσι. Ναι. Δηλαδή, Κοίτα. Α, με έναν τρόπο να του αφήσουμε και στην πίσω. Στην ησυχία του. Ναι. Βέβαια, ήρθε. Και... Ναι, πεθάνει, να μείνει πεθαμένο, τέλο πάντων. Να μην ασχολούμαστε με τα πεθαμένα και να ασχοληθούμε με τα ζωντανά. Ναι, έχει να κάνει γενικά, ε, ρε παιδί με το ότι, ότι και στην καθημερινότητά μα και πρέπει, θεωρώ, να ξέρεις, ό,τι μένει πίσω, να μένει πίσω και να προχωράμε. Ακριβώς έτσι, ναι. ακριβώς έτσι είναι και... Σε ένα, σε ένα πρώτο επίπεδο έτσι, σε ένα δεύτερο έχει να κάνει με τη δημοσιογραφία πολύ το έργο, να mm -hmm. το πούμε αυτό, δηλαδή για όσου μα. Να ξεκινήσουμε με την υπόθεση, φυσικά. να πούμε, φυσικά, να πούμε για αρχή την ιστορία. Ναι, πρόκειται για έναν ε, μεσήλικα σχεδόν χαρακτήρα, ο οποίο έπαιζε σε μια πολύ δημοφιλή σειρά ε, του 90 ω παιδί και μεγαλώνοντα έζησε μια τελείω αντιρροϊκή ζωή με τη μητέρα του Όποτε αυτή πεθαίνει, γίνεται ένα σκάνδαλο σε σχέση με τη μεταχείριση του πτώματό τη. Mm. Ε, οπότε αυτή την ιστορία, προσπαθώντα να την εκφράσει και να ζητήσει βοήθεια από τρει δημοσιογράφου, οι δημοσιογράφοι το εκμεταλλεύονται προκειμένου να κερδίσουν δημοσιότητα, να σώσουν το τμήμα του και να στήσουν μια πλακτάνη εναντίον του για να φανεί ότι αυτό τη σκότωσε. Και? και μάλιστα σε ένα πλαίσιο σατανιστικό. Ότι δηλαδή τη σκότωσε επειδή είναι σατανιστή και ήθελε να κερδίσει πίσω τη χαμένη του φήμη. Ε, Κάπω έτσι κολλάει και η μαύρη μαγεία. Ε, Κάπω έτσι κολλάει και η μαύρη μαγεία στην όλη υπόθεση. Τώρα η τελετή αυτή πετυχαίνει, δεν πετυχαίνει. Δεν ξέρω. Κάπω ουσιαστικά προσπαθήσαμε και μέσα από την ίδια την παράσταση να είναι ε, μια μορφή τελετή και η ίδια η παράσταση. Μη mm. σε ένα άλλο πράγμα και σε ένα άλλο σε ένα, σε άλλου τύπου κομμωδίας, ας το πούμε. Γιατί πρόκειται για μια μαύρη κομμωδία, μια φάρσα, ε, με πολλά αυτοσχεδιαστικά στοιχεία, με πολύ μεγάλη ε, εγκύτητα κοινού και ηθοποιών. Ε, κάπως νιώθω ότι σε αυτή, την παρα, αυτή η παράσταση που είναι και η πρώτη μου σκηνοθεσία ουσιαστικά, ε, μου έδειξε πάρα πολύ και έναν δρόμο για μια, για μια κομμωδία πιο επιθετική. Και πώς προσεγγίζει λοιπόν μια τέτοια μαύρη κομμωδία, ε, μια τέτοια ιστορία σκηνοθετικά. Ε, προσπάθησα ό, όσο μπορώ να συνδιαμορφώσω το κείμενο ξανά από την αρχή με τους ηθοποιούς. Δηλαδή ουσιαστικά είχαμε την ιστορία, είχα κάποιους άξονες, κάποιους, κάποιες, κάποιους οδηγούς, ένα αρχικό κείμενο. Αυτό φρόντισα με το casting που έκανα κάπως να φέρω ανθρώπους που ε, το κάνανε δικό του και πραγματικά το πήραν στα χέρια του με έναν τρόπο. Και προσπαθούσα μετά να εξυπηρετήσω κάπω την πλαισίωση όλου του πράγματο με κέντρο του ιστοποιού και του χαρακτήρε που φτιάχτηκαν μέσα από τι πρόοδε. Ποιε είναι οι αντιδράσει του κόσμου μετά από μια τέτοια παράσταση, τι σα λέει, τι σα λέει ο κόσμο. Σα δείτε τι κόσμο είναι. Έτσι. <laughs> Έχουμε κόσμο ο οποίο είναι πιο μειωμένο σε τέτοια ε, θεατρικά δρόμενα, ας πούμε, ο οποίο ε, περνάει πάρα πολύ ωραία, ε, χαίρεται που, και ανακουφίζεται που υπάρχουν ακόμα παραστάσει οι οποίε ασχολούνται με θεματικέ που είναι λίγο ζόρικες για πιο συντηρητικά αυτιά, αλλά έχουμε και τα συντηρητικά αυτιά που έρχονται και ενοχλούνται λίγο παραπάνω, αλλά αυτό είναι στο πλαίσιο μια κουβέντας που πρέπει να ανοίγει το θέατρο ούτω ή άλλω. Αυτό δεν πρέπει να κάνει το θέατρο να ναι, ενοχλεί ναι. η αλλως αυτο δεν πρεπει να κανει το γενικότερα. Αλλιώς... Ε, πέσω... ε, μην το λε, δεν το πιστεύει πολλοί κόσμο αυτό. Δηλαδή, υπάρχει, υπάρχει δηλαδή μια κακώ εννοούμενη πλευρά του θεάτρου, η οποία είναι για να διασκεδάσει ο κόσμο, να περάσει καλά και μην τυχόν και θυχτεί η θρησκεία του, η ιδεολογία του, η οικογένειά του ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι Αυτά η οτιδηποτε αυτα νόημα. θα γκρεμίζει πολύ νωρί. Ναι, δηλαδή, ναι. στα πρώτα πέντε λεπτά, νομίζω ότι πολύ γρήγορα ακόμα. Παρέχει και τα πολιτικά μηνύματα αυτή. <laughs> <laughs> θα, έλεγα ότι είναι κυρίω πολιτική παράσταση. Ναι. Είναι κυρίως, Αλλά απλά γίνεται, δηλαδή, για να, για να αντέχει κάποιο το πολιτικό σχόλιο όταν είναι πάρα πολύ έντονο και βαρύ. Ε, πρέπει να επεβαίνει η κομμωδία για να υπάρχει η λύτρωση, ας πούμε, να υπάρχει εκτόνωση του γέλιου. μέσα από την κομμωδία τέτοια μηνύματα τα οποία σε βαράνε για τα καλά, νομίζω μόνο με την κωμωδία μπορούν να περάσουν στο, Γίνεται γενικώ πιο ανοιχτή η ζωή με την κωμωδία. Ναι. Δηλαδή αν, έχει κάτι, πιο πιο μια μόνο. ζωή δεν έχει καθόλου χιούμορ, είναι πάρα πολύ ανυπόφορη. Πρέπει να υπάρχει πάρα το χιούμορ για να λυτρώνεσαι από εκεί. Αλλά πάντα σε τέτοιες κομμωδίες, πόσο μάλλον και σε μαύρη, ε, δεν είναι γελάς μόνο. Πέρα από το να προβληματιστείς, ξέρεις... Λε τώρα τι γίνεται, πού ζω, γιατί. Γελάς με τα χάλια σου. Αυτό είναι το, το νόημα. Ναι. Δηλαδή, Γελά μέχρι που κάποια στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πράγμα μιλάει όχι μόνο προ εσένα αλλά και για εσένα. Ναι, και γιατί γελάω, ξέρεις λίγο. Αυτό είναι το τρομαχητό. Εγώ γιατί γελάω τώρα με αυτά που βλέπω και ακούω, με <laughs> αυτά που συμβαίνουν. Για... Γιατί πιστεύω ότι αν βάζαμε τα κλάματα ομαδικά δεν θα προχωράγαμε ναι. κάπου. Ναι. Ενώ άμα κάπως το βλέπαμε πιο. Θεωρώ ότι με το γέλιο απελευθερώνεται και μια μεγαλύτερη ψυχραιμία και λογική πάνω στα πράγματα. Δηλαδή μπαίνει, μπαίνει ένα πιο εγκεφαλ... ένα, μια πιο εγκεφαλική ανάγνωση mm -hmm. ε, πάνω στα πολιτικά δρόμενα. Σε φορά πολίτως και λειτουργεί μετά και σε ένα δεύτερο επίπεδο ότι σε κάνει να γελάς το πόσο παράλογος έχει γίνει ο κόσμος. Ενώ το πόσο mm -hmm. παράλογα ζητήματα διατρέχουν την καθημερινότητά σου και δεν το έχει προσέξει, δεν το έχει πει κανεί δυνατά ότι είναι τόσο παράλογη η ζωή. Οπότε, όταν εκφέρεται σε μια παράσταση, σου φαίνεται πάρα πολύ αστείο ότι αυτό είναι η ζωή σου πλέον. Φοβάστε ότι μια τέτοια παράσταση θα είναι. Δεν θέλω να πω το για πάντα. Για πολλά χρόνια ακόμα επίκαιρη. Με αυτή τη διαφθορά που αντιλαμβάνομαι ότι έχει παρά... προβάλλει παράσταση, την ε, αδικία, τα συμφέροντα. Δεν το φοβάμαι, αλλά το έχω αποδεχτεί. Έχω συμφιλειωθεί, δηλαδή, ότι η ζωή. Κακό, στην Ελλάδα. Δεν, θέλω, δεν θέλω να αποδέχομαι. Θέλω να αποφασίσω να ανταλλάξω. Όχι, δεν το αποδέχομαι. Έχω συμφιλειωθεί. Δηλαδή, έχω συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι αυτό δεν το κάνω γιατί περιμένω, α πούμε, άσκοπα να αλλάξει κάτι στη συγκεκριμένη χώρα. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα τρόπο αντίστασή μου, πούμε, και να εκφέρω. Τι θέση πάνω σε αυτό. Μαύρη μαγεία ή άσε του νεκρού να πεθάνουν. Δευτέρα παρουσία. Ε, Μία παράσταση που αξίζει να δει. Θε να προβληματιστεί. Έχει όρεξη. Δεν θε να πα απλά να περάσει την ώρα σου και να ξεχαστείς από τα προβλήματά σου. Αλλά να είσαι εκεί παρόν και να πάρει και πάρα πολλά πράγματα από ένα τέτοιο έργο. Πού μπορούμε να σα δούμε, παιδιά. Ε, ξεκινάμε αυτή τη Δευτέρα. 7 Οκτώβρη, ε, 7 ναι. Οκτώβρη. Παίζουμε 7-8 Οκτώβρη. Ε, και θα παίζουμε για τον επόμενο μήνα, mm -hmm. Δευτέρα και Τρίτη, στι 9 και 4 στο θέατρο Μπέλο. Στην Πλάκα. Στην Πλάκα, και ακριβώ ε, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο μέρο. Και να συμπληρώσω <laughs> ΑΕΚ μόνο. Μετά από όλα αυτά που παρακολούθησε, ε. <laughs> θέλετε να, πούμε, <laughs> να μοιραστούμε γρήγορα του συντελεστέ, του υπόλοιπου, δεν το να του πω εγώ. Ε, να Ωραία. Κύμνο σκηνοθεσία Γιάννη Αποσκήτη. Ε, βίντεο δραματουργό Πέτρο Καλφαμανόλη. Πρωτότυπη μουσική Νεκροτσουλήθρα. Σκηνογραφία Νίκο Κατσαμπάνη Καλίδη, Καλίδημη Μούρτζη, Δηματολογία Όλγα Ευαγγελίου. Σχεδιασμό φωτισμού Σωτήρης Ρουμελιώτη. Επιμέλεια κίνηση Μεριανούλα. Φωτογραφίε Γιώργο Καλφαμανόλη. Βοηθό σκηνοθέτη Θέλμα Χασάπη. Παραγωγή Κωνσταντίνο Αποσκήτη. Ε, επικοινωνία αγαπημένη Μαρία Καραβανιτοπούλου. Παίζεται Νίκο ε, Γιαλελή, Γιώργος Κατσή, Ελένη Κουλογιάννη, Κωνσταντίνο Πλεμένο. Τα είπα όλα, ελπίζω. Ναι, ναι. Φανταστικά, και... σα κάλυψα. Ναι, ναι, πλήρω. Ναι, ναι. Εγώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και καλή πρεμιέρα. Να είστε καλά. Καλή πρεμιέρα. Σκίτσο ημέρα. Λοιπόν, όπω σα είπα, είχαμε